Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μαθητές της πρώτης τάξης γυμνασίων των σχολείων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και μουσικού παρακολούθησαν την ημερίδα που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Αστρονομίας και Διαστήματος Αστρολάβος Άρτας και είχε ως θέμα γνωρίζοντας τα αστέρια. Με απλό και κατανοητό τρόπο, μέλη του Συλλόγου περιέγραψαν στους μαθητές τη μαγεία του σύμπαντος. Και επίσης να ρωτάτε περισσότερο. Κάπως έτσι. Και θα ξεκινήσω με μια έκρηξη. Την έκρηξη μιας αθλητικής κόμπας. Αυτή είναι η πιο καταστροφική έκρηξη που δημιούργησε ο άνθρωπος. Αυτός ο απόκοσμος τόρυβος που ακούτε μας δίνει τη μετατροπή της ύλη σε ενέργεια και όλη την καταστροφική της ισχύ. Έκρηξη που φέρνει την καταστροφή σε ακτίνα χιλιομέτρων. Αλλά όσο μεγάλες και αν αυτές οι δυνάμεις, όσο και αν μεγάλες είναι αυτές οι εκρήξεις, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη μεγαλύτερη, με την κορυφαία έκρηξη που έγινε ποτέ. Το Big Bang. Πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια, όλη η ύλη και η ενέργεια που γνωρίζουμε ήταν συρρυκνωμένη σε ένα χώρο που ήταν μικρότερο από ένα άτομο. Και τότε κάτι έγινε. Σε ένα δισεκατομμυριοστό του δισεκατομμυριοστού δευτερολέπτου, το σύμπαν που ήταν εγκλωβισμένο σε τόσο μικρό χώρο, απλώθηκε σε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Και έτσι δημιουργήθηκε τα πάντα. Ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν βλέπουμε στο σύμπαν σήμερα. Τα πάντα. Και μάλιστα αθόρυβη έκρηξη. Αφού ο ήχος δεν διαδίδεται στο κενό. Και τότε δημιουργήθηκαν γαλαξίες. Και έχουμε δισεκατομμύρια από αυτό. Και ένας από αυτούς είναι ο δικός μας. Ο Milky Way. Είναι ένας σκληροειδής γαλαξίας. Ένας παχύς δίσκος καμωμένος από αέριο, από σκόνη και από αστέρες. 300 δισεκατομμύρια αστέρια, ενωμένα χάρη στη βαρύτητα, περιστρέφονται γύρω από αυτό το φωτεινό κέντρο. Και εμείς βλέπουμε ένα ασπισμένο νέφος στον νυχτερινό ουρανό. Και δείτε, κάπου εκεί, σε μια γωνία, υπάρχει ένα αστέρι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο κέντρο, ούτε πολύ μακριά, είναι ένα αστέρι. Το δικό μας αστέρι, ο ήλιος. Το κέντρο του δικού μας ηλιακού συστήματος. Στην εκδήλωση χαιρετισμού απίφθινε και ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Γεωργογιάννης, επισημένοντας τις τεράστιες δυνατότητες που δίνονται μέσω της επιστήμης της αστρονομίας. Πρέπει να κατανοηθεί ότι καμία σχέση δεν έχει η αστρονομία με την αστρολογία, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αστρολάβος, Δημήτρη Τζούβας, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση ουσιαστικά μια ημερίδα αστρονομίας αφιερωμένη στους μαθητές του γυμνασίου, την πρώτη τάξη κιόλας του γυμνασίου. Σήμερα τα σχολεία που βρίσκονται εδώ είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το μουσικό γυμνάσιο της Άρτας. Μπορώ να πω ότι η αίθουσα έχει γεμίσει μέχρι τέρμα. Οι μαθητές είναι πάρα πολλοί. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας, τον κύριο Γεωργιάννη, όλους τους διευθυντές των σχολείων που έφεραν τα παιδιά που ήρθαν, έτσι, τα οποία παρατηρώ ότι υπάρχει απόλυτη ησυχία και αυτή τη στιγμή μέσα. Και να πω ότι σήμερα θα κληρώσουμε ένα τηλεσκόπιο, το οποίο το προσφέρει ο Σύλλογός μας σε ένα από αυτά τα σχολεία που ήρθε σήμερα εδώ. Πλέον 3 βιβλία, τα οποία είναι σχετικά με αστρονομία, και υπάρχουν μικρές λιχουδιές, δώρα για τους μικρούς μαθητές, για όλους μας, σοκοφρέτα και νερό.
Κύριε Τζουβά, ποιος είναι ο στόχος αυτής της ημερίδας και πώς ο Σύλλογος δραστηριοποιείται ώστε τα παιδιά να είναι περισσότερο ενήμερα για την αστρονομία? Να πούμε καταρχήν ότι ο Σύλλογος σίγουρα θέλει πάντοτε να ενισχύει την διδακτική της αστρονομίας. Να αναφέρω ότι είμαστε το παράρτημα, το 8ο παράρτημα του Βόλου, που είναι η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστημάτων του Βόλου, η οποία είναι η μοναδική ουσιαστικά σοβαρή προσπάθεια που γίνεται από τη χώρα μας σχετικά με την εκπαίδευση αστρονομίας, με εκπαιδευμένα summer schools που γίνονται κάθε χρόνο. Και είναι ουσιαστικά ο σύλλογος ο οποίος διοργανώνει και την αντίστοιχη Ολυμπιάδα Αστρονομίας, την οποία να αναφέρουμε ότι και ο Γιώργος Παχατζάκης, ένας μαθητής από εδώ, από την πόλη μας, έχει πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην προηγούμενη Ολυμπιάδα Αστρονομίας. Αυτό δείχνει ότι όχι μόνο υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν αρκετά υψηλές δυνατότητες στον χώρο και γενικά στον κλάδο της αστρονομίας. Να πούμε ότι και ο απλός εραστέχνης, δηλαδή με αυτό το τηλεσκόπιο που θα δώσουμε σε έναν απλό μαθητή τώρα, θα κάνει τα πρώτα του βήματα, τα οποία μπορεί μεθαύριο να τον οδηγήσουν σε ένα πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο, σαν αυτό του Kepler τώρα, που είναι ουσιαστικά σε κατασκευή. Και γενικά, αν δεν προσπαθήσουμε να δώσουμε στα παιδιά τουλάχιστον ένα έναυσμα να κινηθούν στην αστρονομία, τη σωστή αστρονομία και όχι αυτό που μερικές φορές παρουσιάζεται μέσω της αστρολογίας, που είναι ψευδοεπιστήμη, να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα και γενικότερα σε εμάς τους υπόλοιπους τη δυνατότητα να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα στο μέλλον γύρω από τον κόσμο που μας περιβάλλει και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Και το συγκεκριμένο βίντεο που στο οποίο αναφέρεστε είναι του Γιώργου, του Κατσικογιώργου. Κάθε ένα μέλος κάνει τη δικιά του αντίστοιχη εργασία, στην οποία θα δώσει και σήμερα μια παρουσίαση. Δηλαδή, υπάρχουν υποενότητες της αστρονομίας, γιατί κάποιος, ας πούμε, μπορεί να του αρέσει η κοσμολογία, σαν αυτό που περιγράψετε τώρα, δηλαδή την γέννηση του σύμπαντος, την εξέλιξη και γενικά και το τέλος, ίσως κάποια στιγμή, έτσι, αρχή, μέση, τέλος στην κατάσταση, που μπορεί να μην υπάρχει κιόλας, αλλά κανείς δεν ξέρει πάνω σε αυτό. Γενικά, αυτό που μελετάει η κοσμολογία. Υπάρχουν όμως άλλα, όπως είναι η παρατηρησιακή αστρονομία, που π.χ. θα πω εγώ, η χρήση ενός τηλεσκοπίου, πώς δουλεύει, γιατί είναι έτσι φτιαγμένο, πώς το φτιάξαμε. Και γενικά τι βλέπουμε τελικά με ένα τηλεσκόπιο, γιατί πολλοί νομίζουν ότι θα αγοράσουν ένα τηλεσκόπιο και θα δουν τη φωτογραφία από το ίντερνετ που είδαν από το Δία, ας πούμε, ή τον Κρόνο. Θα μιλήσουμε για τις διαστημικές αποστολές, για την χημεία, για τους κομήτες των πλανητών, για τις κομήτες μάλλον και τη χημεία των πλανητών. Και γενικότερα θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε οποιοδήποτε κομμάτι, όπως και ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της αστρονομίας που είναι τα μαθηματικά. Μαθηματικά και αστρονομία, ένας κλάδος που δεν πολύ ακουμπιέται σε ομιλίες, στον οποίο θα δούμε πολύ απλά πράγματα, όπως π.χ. το πείραμα του Ερατοσθένη στο παρελθόν, που έδειξε ότι ένας άνθρωπος με μία ράβδο και τον ήλιο μπορεί να μετρήσει την περίμετρο της γης. Κύριε Τζουβά, θέλω να μου πείτε τι δυνατότητες μάλλον δίνει στα παιδιά η αστρονομία και πώς ένα παιδί σε αυτή την ηλικία της πρώτης γυμνασίου μπορεί να εκλάβει τα μαθηματικά δεδομένα που συνεπάγονται μέσα από την αστρονομία. Τα μαθηματικά δεδομένα είναι ένα πρόβλημα, με την έννοια ότι σίγουρα το επίπεδο που πρέπει να έχεις στα μαθηματικά σου πρέπει να είναι αρκετά υψηλό στην τάξη αυτή, προκειμένου να καταλάβεις πράγματα. Εν τούτης όμως, δεν πρέπει να δούμε τα μαθηματικά σαν το φρένο σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να το δούμε αντίθετα σαν τον βατήρα. Γιατί θα πούμε στο παιδί ότι ξέρεις, για να καταλάβεις κάποια πράγματα παραπέρα, ίσως θα πρέπει να ανοίξουμε και αυτό το μαγικό κουτί που λέγεται μαθηματικά και να του δώσουμε και το έναυσμα στο να τα δει ίσως και μια άλλη άποψη. Γιατί η στήρα γνώση του άνοιξε το βιβλίο, αντέγραψε την εξίσωση, γράψε το, ξέρω εγώ, και βγάλε το αποτέλεσμα, μερικές φορές δεν έχει και το σωστό αποτέλεσμα. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε στα παιδιά ένα κίνητρο να κινηθούν στην επιστήμη με κριτήριο ότι θα κάνω και κάτι το οποίο είναι πιο απτό. Δηλαδή θα καταλάβω τι είναι τα φωτάκια το βράδυ που βλέπω στον ουρανό, ξέρω εγώ, τα πιο απλό, τα αστέρια δηλαδή. Ή γιατί κινείται ο ήλιος, γιατί βγαίνει κάθε μέρα από την Ανατολή κτλ. Θα συνεχίσετε τις εκδηλώσεις φέτος? Ναι, το καλοκαίρι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο προετοιμάζεται. Πιστεύω θα είναι πολύ επιτυχημένες και οι καλοκαιρινές. Ειδικά μία την οποία την προετοιμάζουμε αρκετό καιρό, σίγουρα θα είναι πολύ καλή. Δεν έχω ακόμα πλάνο να σας πω, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μέσα στο μήνα Ιούνιο-Ιούλιο εκεί. Και πρώτο Θεός, όσοι περισσότερες κάνουμε τόσο καλύτερα.